Μεγάλη κοινωνική νίκη στο Ιράν κατά του αυταρχικού καθεστώτος των μουλάδων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε πολλά εισαγωγικά. Αλλά πώς φτάσαμε ως εδώ? Είδαμε πρόσφατα το καθεστώς των ισλαμοκληρικών του Ιράν, της Ισλαμικής σε πολλά, πάρα πολλά εισαγωγικά δημοκρατίας, να παραδέχεται σε ένα μεγάλο βαθμό την ήττα του. Πρόκειται για μια ήττα απέναντι σε ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων, σε ένα τεράστιο κύμα ξεσηκώματος, ένα ξεσήκωμα πραγματικό απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς, το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, το οποίο κύμα ξεκίνησε από την δολοφονία μιας νεαρής Κούρδισσας, μιας Κούρδισσας του Ροντσχιλάτ. Ροντσχιλάτ είναι το δυτικό Ιράν ή αλλιώς το Ανατολικό Κουρδιστάν, μέρος του ιστορικού τμήματος του Κουρδιστάν, μια Κούρδισσα λοιπόν στο κατεχόμενο Κουρδιστάν από το Ιράν. Μια Κούρδισσα, η νεαρή Τζίνα Αμινή, την οποία κακώς και λανθασμένα αποκαλούν τα μέσα ως Μαχσά Αμινή. Το Μαχσά ήταν το ιρανικό όνομά της και είχε ιρανικό όνομα διότι το καθεστώς αναγκάζει τους Κούρδους να οδηγεί στην αποκουρδοποίησή τους, να μην μιλάνε τη γλώσσα τους, να μην έχουν κουρδικά ονόματα. Το ίδιο άλλωστε κάναν και τα αραβικά κράτη, το ίδιο κάνει και η Τουρκία, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Η Τουρκία προσπαθεί να αλλοιώσει την ταυτότητα, την πολιτιστική ταυτότητα και τον πολιτισμό του κουρδικού λαού. Το ίδιο ακριβώς κάνουν όλα τα αυταρχικά καθεστώτα της περιοχής, είτε ήταν του Ασάντ, είτε ήταν του Σαντάμ Χουσέιν, είτε είναι του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Η Τζίνα λοιπόν Αμινή, το κουρδάκι αυτό, το παιδάκι το οποίο βρέθηκε φοιτήτρια, βρέθηκε στην Τεχεράνη μαζί με τον αδερφό της, πήγε στην πόλη αυτή λίγο πριν ξεκινήσει τα μαθήματά της στο πανεπιστήμιο για να περάσει λίγες μέρες με τον αδερφό της ξεγνιασιάς, να διασκεδάσει την πόλη, και ένα τρισάθλιο σώμα, το οποίο είναι ένα όργανο το φασιστικού κράτους του Ιράν, το σώμα των η αστυνομία ηθών, ηθικής, ορθότερα η αστυνομία ηθικής, στοχευμένα βρήκαν την ίδια και τον αδερφό της. Ξέρανε πολύ καλά ποιοι είναι, δεν την επέλεξαν τυχαία την Τζίνα και τον αδερφό της, δεν ήταν, η πρόφαση ήταν ότι υποτίθεται δεν είχε καλύψει πλήρως τα μαλλιά της, αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία, προφανώς και δεν είχε κάτι τέτοιο, δεν ήταν αυτός ο λόγος της στοχοποίησής της. Ξέραν πολύ καλά την οικογένεια της Τζίνα, η οικογένειά της είναι ακτιβιστές, είναι Κούρδοι, περήφανοι Κούρδοι, περήφανα εθνικά Κούρδοι, δηλώνουν την ταυτότητά τους, δεν ντρέπονται για την κληρονομιά τους, δεν ντρέπονται για την ιστορία τους, διεκδικούν και τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους και την ταυτότητά τους, αλλά και την αυτονομία τους σε μια περιοχή που είναι δική τους, αλλά οι υπεραλιστικές δυνάμεις παραχώρησαν στο Ιράν. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ακριβώς γιατί οι γονείς ήταν δικαιωματιστές, η αστυνομία ηθικής τη στοχοποίησε, προπυλάκησε την ίδια και τον αδερφό της, τον χτύπησαν τον αδερφό της βία, τον ρίξαν στο πάτωμα, τον ορθοκόπησαν, την ίδια το ίδιο, τη συνέλαβαν, είπαμε με την πρόφαση δήθεν ότι δεν φορούσε το χιτζάμπ, τη μαντήλα δηλαδή επαρκώς, δεν είχε καλύψει το λαιμό της και τους ώμους της, και τη συλλαμβάνοντάς την, μετά την υπέβαλαν σε βασανιστήρια καθώς ήταν υποκράτηση. Ξαναλέω, όχι από την αστυνομία, από ένα παρακρατικό, φανατικό, θρησκευτικό τάγμα ζηλωτών ουσιαστικά που είναι αυτή η αστυνομία ηθικής. Την βασάνισαν, την τυράννησαν όντας εχμάλωτή τους και ξέπνευσε στο νοσοκομείο προκύπτοντας τα τραύματα τα οποία υπέστη κατά την κράτηση και κατά την κράτησή της και λόγω των βασανιστήριων τα οποία διέπραξαν εις βάρος της. Τη σκότωσαν δηλαδή, βασικά επειδή ήταν Κούρδισσα. Βάσει λοιπόν αυτής της δολοφονίας ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία στη χώρα, η οποία ενισχύθηκε και από τη Δύση. Προφανώς η Δύση για δικούς της λόγους βάλει κατά του Ιρανικού καθεστώτος. Ξέρετε ότι το Ιρανικό καθεστώς είναι μια απειλή για διάφορα καθεστώτα στην περιοχή, σίγουρα για το Ισραήλ που είναι ο μεγαλύτερος ίσως αναπομείναν εχθρός του Ισραήλ είναι η Τεχεράνη, και είναι και μεγάλος αντίπαλος προφανώς
της Ριγιάδ, της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία είναι ένα σουνιτικό κράτος, η πρωτεύουσα του παγκοσμίου σουνιτισμού θα λέγει κανείς. Ιδίως αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη χώρα, στη Σαουδική Αραβία, οι νούμερο 1 και νούμερο 2 ιερότερες πόλεις, τα ιερότερα μνημεία του Ισλάμ, συγκεκριμένα του σουνιτικού Ισλάμ, δηλαδή η Μέκα και η Μεδίνα. Είναι λοιπόν το λίκνο του σουνιτικής θρησκείας η Σαουδική Αραβία, αντίπαλο δέος οι Σιίτες της Τεχεράνης. Το Ιράν είναι ας πούμε ισχυρότερο, όχι ας πούμε σίγουρα, η ισχυρότερη σιιτική χώρα, το ισχυρότερο σιιτικό καθεστώς, άρα υπάρχουν θρησκευτικές ουσιαστικές διαφορές και εθνοτικές βέβαια, Άραβες, Σαουδάραβες, Πέρσες, Ιρανοί. Υπάρχουν λοιπόν τεράστια και στρατηγικά, κυρίως γεωπολιτικά ζητήματα περιοχής ελέγχου στην Ιεμένη, στο Λίβανο, στη Συρία και στο Ιράκ. Είναι στρατηγικός αντίπαλος λοιπόν το Ιράν όλης της δυτικής συμμαχίας στην περιοχή, δηλαδή Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας και κάποιων χωρών του κόλπου. Άρα για αυτό το λόγο και μόνο, και όχι για λόγους δημοκρατίας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Δύση δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Η πολιτική ορθότητα ή αλλιώς η πολιτική κορεκτήλα που βλέπουμε στις ειδήσεις έχει να κάνει καθαρά με υπερρεαλιστικούς στόχους και με καπέλωμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Δύση για να προβάλλει τα δικά της απάνθρωπα συμφέροντα όχι μόνο στην περιοχή αλλά στον κόσμο εν γέννη. Δεν ήταν λοιπόν ευαισθησίες της Δύσης για ελευθερίες και δικαιώματα αλλά καθαρά γεωπολιτικά συμφέροντα αυτά που οδήγησαν την Δύση και άρα τα ελεγχόμενα εμπολής μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Δύση, να υποστηρίξουν την καμπάνια, την εκστρατεία, την εξέγερση, την επανάσταση στο Ιράν κατά των θεοκρατών, αλλά βέβαια, το είχαμε αναφέρει αυτό και σε προηγούμενο βίντεο, το κάναμε έναν τρόπο καθαρά δικό τους, δεν τόλμησαν να πούν ότι η Τζίνα ήταν η Τζίνα. Την αναφέραν ως Μαχσά, διότι δεν θέλουν να πούνε ότι είναι Κούρδισσα, και αυτό γιατί δεν θέλουν να πιέσουν, να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Τουρκία, που είναι βέβαια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και είναι και μια χώρα που θεωρεί η Δύση ότι την χρειάζεται. Προσωπικά αμφιβάλλω και επιχειρηματολογώ γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή στην επικρατούσα ερμηνεία η Τουρκία είναι μια χρήσιμη για τη Δύση χώρα και επειδή δεν θέλουν να ενοχλήσουν τους Τούρκους, όπως είπα πριν, δεν ενδιαφέρονται για ανθρώπινα δικαιώματα, άρα δεν μίλησαν για την Τζίνα ως Τζίνα, μίλησαν για τη Μαχσά και αντί για να αναδείξουν το γεγονός ότι προπυλακίστηκε και αυτή και ο αδερφός της και δολοφονήθηκε επειδή ήταν Κούρδισσα και καταστέλλεται ουσιαστικά και καταπνίγεται η ταυτότητά της και ο κουρδικός λαός εν γέννη στην περιοχή, αντί για να κάνουν αυτό, ως όφυλαν όποιος υπηρετεί την αλήθεια στη δημοσιογραφία, αν και η δημοσιογραφία και η αλήθεια ίσως πλέον να είναι αντίθετες έννοιες. Ανταυτού μίλησαν για θέματα φεμινισμού, θέματα δικαιωμάτων, που και αυτά επηρεάζουν σε έναν βαθμό, αλλά είναι ίσονο σημασία σε σχέση με το μείζον που, όπως είπα, είναι η κουρδική ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση, υπήρχε πράγματι μια εξέγερση και σε επίπεδο δικαιωμάτων και τη θέση τη γυναίκα. Ξεκάθαρα, η θεοκρατία του Ιράν είναι ένα σκοταδιστικό καθεστώ, ένα επιστοδρομικό καθεστώ, το οποίο μεσαιωνικό, το οποίο έχει κολλήσει, αν και ήταν ένα προηγουμένο καθεστώ μέχρι και πρόσφατα, με την επανάσταση, όπως αποκαλούν οι ίδιοι οι θεοκράτες την απόκτηση της εξουσίας από τον εαυτό τους το 1979 με τον Χομεϊνή, επί Χομεϊνή το 1979 γεννήθηκε η Ισλαμική Δημοκρατία και έκτοτε η χώρα έχει βυθιστεί σε ένα πραγματικά πολιτιστικό, θρησκευτικό και ηθικό μεσαίωνα, σε ένα σκοτάδι το οποίο έχει οδηγήσει την κοινωνία σε ένα αυταρχισμό, τις γυναίκες σε μια συνεχή δίωξη, σε μια ξεκάθαρη ανισότητα των δύο φύλων και σε καταστολή κάθε είδους ελευθερίας στη χώρα και πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να διαφύγουν, να ξεφύγουν από το αυταρχικό καθεστώς και ζουν πλέον εξόριστοι σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Είναι μια χώρα, η Περσία, και όχι το Ιράν, η Περσία, θα τη λέω Περσία, η οποία είναι περήφανοι άνθρωποι, περήφανος λαός, ο οποίος θέλει την ελευθερία του, οι γυναίκες πολέμησαν γι' αυτό, πολεμούν γι' αυτό και δυστυχώς και λόγω των ισορροπιών στην περιοχή έχουν παγιδευτεί με ένα καθεστώς το οποίο είναι καθόλου αυταρχικό.